Αυτή την περίοδο της ζωής του, παρόλο που σημειώνει μεγάλη θεατρική επιτυχία και μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία με το τατουάζ, το οποίο φτάνει στο τέλος του, έζησε μία από τις πιο δραματικές στιγμές της ζωής του. Καθώς έφυγε πριν από περίπου έναν μήνα, λίγο πριν την πρεμιέρα του στο Ζητείτε Ψεύτης, ένας πολύ δικός του άνθρωπος, πολύ νέος άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή 25χρονη βαφτισινιά του. Και ο κύριος Παρτσαλάκης, πέρα από όλα τα άλλα της ζωής του, αναφέρεται και σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή στην Μέρη Αρώνη. Να πάρουμε μια ιδέα από αυτά που της είπε. Ο κύριος Φερέκης, ο βουλευτής, θα μπορούσε να είναι φίλος σας? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι φίλος μου, έξω και δεν έχω ασχοληθεί με την πολιτική, παρόλο που υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις κτλ. Τι ψέματα έχω πει στη ζωή μου έχουν να κάνουν με γυναικείο πληθυσμό. Και δεν με αφορά καθόλου το θέμα. Εγώ, τελειώνοντας από τη δουλειά μου, κάποια στιγμή σκέφτομαι πολύ σοβαρά να πάω στο σπίτι μου στην Κρήτη και να κλείσω το θέμα εκεί πολύ ήρεμα και πολύ όμορφα. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, γιατί έχω φίλους, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί και μπορώ να ψαρέψω, μπορώ να κυνηγήσω, μπορώ να φυτέψω, γιατί ασχολούμαι και με τη γη, έχω να μπαξέ. Δηλαδή με ενδιαφέρει να πάω στη Γραμπούσα να μαζέψω αλάτι, ας πούμε, και να βάζω αλάτι από αυτό στο φαγητό. Την ίδια στιγμή είστε και στο τατουάζ και μια σειρά που την έχει αγαπήσει ο κόσμος και την έχει ξεχωρίσει. Τι την αντίδραση του κόσμου με το τατουάζ δεν την ένιωσα ποτέ. Πιστεύω ότι έχετε στεναχωρήσει λίγο όμως τώρα που σταματάει το τατουάζ. Όταν υπάρχει μια σειρά που είναι κορυφαία αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, εάν πάει και μια άλλη χρονιά, υπάρχει ένας κίνδυνος να ξέρεις να ματζουνιάσει και να γίνει κάπως. Η επιλογή τους θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, το ότι θα σταματήσει και είμαι μαζί τους. Θα συνεχίσετε με τον Αντρέα στην επόμενη δουλειά? Κάποιοι ηθοποιοί έχουν πει ότι έχουν μιλήσει ήδη. Έχω συζητήσει και νομίζω ναι ότι θα είμαι στην επόμενη δουλειά. Τα έχουμε βρει. Μίλησα και με τη Βάνα. Πριν ακόμα ξεκινήσει η παράσταση, υπήρχαν σενάρια ότι μπορεί και σε αυτή την παράσταση να υπάρχουν κόντρε. Στην αρχή που γράφτηκε ότι με τον κύριο Γεωργούλη. Όχι, όχι. Δεν έγινε τίποτα με τον Γεωργούλη. Είμαστε φίλοι. Κάναμε τη δουλειά μας. Γράφτηκε κάτι το οποίο ήταν εντελώς ηλίθιο και γελίο. Ορκίστηκε πριν λίγο καιρό να άφησε. Ορκίστηκε το παιδάκι μου, ο οποίος είναι ακόμα δεν είναι 19. Αλλά είναι 18, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή είπε: Παπά, θέλω να γίνω ηθοποιός. Λέω: Με τα χαράς, βεβαίως. Και λέω: Το θέλεις ή επειδή είμαι εγώ? Όχι, μου λέει: Επειδή είσαι εσύ, το θέλω εγώ. Μαζί σου λοιπόν κι εγώ. Ο μεγάλος είναι ένα παλικάρι πια 30 χρονών, 29-30, που είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος για μένα, επιχειρηματίας. Έχει κάνει δύο jazz burger bar, δύο μπεργκεράδικα. Αν δεν κάνω λάθος, λίγο πριν την πρεμιέρα σας και εσείς περάσατε μια δύσκολη φάση. Ήταν ένα τεράστιο θέμα, γιατί βάφτισε κάποια στιγμή ένα κοριτσάκι, την Κωνσταντίνα μου, η οποία στα 25 της έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκλονιστικό, δηλαδή να σε διαλύσει, ας πούμε. Επομένως, να έχουμε την υγειά μας και όλα θα πάνε καλά.